Δεν πρωτοτυπώ φυσικά ερχόμενοι εδώ να συζητήσω τη σχέση του Ερωτόκριτου με την Εροφύλη. Όλοι όσοι έχουμε στην αναστραφή αυτά τα δύο έργα τη γνωρίζουμε. Και κατ' ευτυχή συγκυρία βρίσκονται εδώ στο συνεδριό μας νομίζω όλοι όσοι έχουν εμβαθύνει τα τελευταία χρόνια σε αυτήν. Ο έρωτας της θυγατέρας του Ριγός με ένα κοινό τρόπος του λέγει ενθνητού, με τον οποίο γνωρίζονται από παιδιά, η Εροφύλη και ο Πανάρετος από πολύ κοντά, η Αρετούσα και ο Ρωτόκριτος προφανώς από απόσταση ασφαλείας. Ο Πανάρετος είναι πλέον στρατηγός και έχει ήδη σώσει τη χώρα του βασιλιά Φιλόγων από τους εχθρούς της. Ο Ρωτόκριτος είναι γιος του πιο έμπιστου συμβούλου του βασιλιά Ηράκλη. Μετά από απουσία του κάθε ήρωα και με την επιστροφή του, τη νίκη του στη Γκιόστρα, τα αισθήματα εκδηλώνονται. Η Εροφύλη και ο Πανάρετος παντρεύονται κρυφά από το βασιλιά, η Αρετούσα και ο Ρωτόκριτος αραβωνιάζονται κρυφά επίσης. Οι προξενιές, τις οποίες οι ηρωίδες μας αρνούνται με την ίδια δικαιολογία, έρχονται να περιπλέξουν τις ήδη δύσκολες καταστάσεις. Η αποκάλυψη του γάμου στην πρώτη περίπτωση φέρνει το φρικτό τέλος των ερωτευμένων, αλλά και το φόνο του τυραννικού βασιλιά. Η υποψία στη δεύτερη, μετά τον εξορισμό του Ρωτόκριτου, ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίο, οδηγεί και την Αρετούσα στη φυλακή. Ενώ η ομολογία ότι ο Πανάρετος είναι βασιλικός γόνος δεν αποτρέπει το γενικό όλεθρο, ο Ρωτόκριτος τώρα θα σώσει τη χώρα από τους δικούς της εχθρούς και θα κερδίσει έτσι την ευγνωμοσύνη του Ρήγα, την αγαπημένη του και τη βασιλεία. Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι γνωστά. Πρόθεσή μου όταν υπέβαλα το θέμα της εισήγησής μου ήταν να βάλω σε μια τάξη και να παρουσιάσω πολύ συνοπτικά αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν έχουμε ακόμα πει απερίφραστα, ότι ο Ερωτόκριτος διαλέγεται από αρχής μέχρι τέλους με την Εροφύλη σε όλα τα επίπεδα. Ότι, με άλλα λόγια, η Εροφύλη είναι το κύριο διακείμενο του Ερωτόκριτου. Ευσεβής πόθη. Έχοντας ήδη καταθέσει το συμπέρασμά μου, προτρέχοντας κι εγώ κατά το παράδειγμα του Χορτάτς και του Κορνάρου, όπως ίσως φανεί σε λίγο, θα κινηθώ γύρω από ένα θέμα, βασικό και στα δύο έργα. Χωρίς να αποτολμήσω επιμέρους ορισμούς, ο λόγος για το ριζικό, τη μοίρα, την τύχη. Τον αρετό τα πορικά πάντα είναι μυρισμένα και όλοι οι ανθρώποι τάχουσι πολλά πεθυμισμένα. Δεν είναι τεινάς να μην ποθεί, να έχει τιμές και πλούτη και από όλους μεγαλύτερος να είναι στη γη τούτη. Μα μόνο με την πεθυμιά ποτέ κι ανείς δεν φτάνει στόπο μεγάλο και ψηλό τα πόδια του να βάνει. Μα νεμεσίτες τη τιμής η προθυμιά κυκόπη και όχι ποτέ το ριζικό σαν κρίνουν οι ανθρώποι. Τον ήλιο και τον ουρανό, τα άστρα και το φεγγάρι, τη γη, τα αέρι, το γυαλό, μας έδωκε η χάρη του ζεύ κοινά. Κι όποιος κοπιά και στο καλό σπουδάζει, τον εμαυτό του σε τιμές και δόξες ανεβάζει. Και πάλι, όπου είναι ανάμελος, δεν πρέπει να νημένει, παρά που πάντα από κακό χειρότερο να πιένει. Με αυτή την πεποίθηση ότι τη μοίρα του τη φτιάχνει κανείς μόνος του, εμφανίζεται μονολογώντας στη σκηνή ο Καρπόφορος, με αφορμή βέβαια τον Πανάρετο. Όπως μας ειδοποιεί η πρώτη κιόλας λέξη, αρετές, και όπως πέβδει να διευκρινίσει ο ίδιος. Κάποιοι νομίζουν πως μοίρα τον εψήλωσε και όχι καλές του διάξες, και η κόπη του η αρρύφνητη και οι αρετές του οι άξες. Όμως, πολύ σύντομα, ο Πανάρετος του εκμυστηρεύεται ότι έχει υποπέσει σε κάποιο φταίσιμο, που απατός του να το λογιάσει μοναχάς θαμπώνεται το φως του. Και ο Καρπόφορος, όπως παρατηρεί ο φίλος του, παίρνει αμέσως πίσω τα λόγια του. «Φίλε, το σφάλμα σαν γεννή και ο πίσω δεν γυρίζει, τόσο πολλά όποιος το έκαμε δεν θα κακοκαρδίζει. Μα δίδοντας του ριζικού το φταίσιμο, θα πιάνει παρηγοριά στην πίκρα του να μην τον αποθάνει». Πανάρετος, το ριζικό του ως άκουσα, πας ένας μοναχός του, καλό, κακόν, ως του φανεί, κάνει συχνιά απατός του. Το ριζικό έχει δύναμη και μπόρεση μεγάλη, μα τούτο θέλω με νηπή, σαν διά καλύτερη άλλη. Μια συζήτηση που δεν θα γίνει ποτέ. Παρόλο που δεν δείχνει να εκπλήσεται ιδιαίτερα, εμφανίζεται μάλιστα να δικαιολογεί κάπως το φίλο του. Τα πράγματα του πόθου σηκώνουν τον νου του ανθρώπου το ζημιό και όλους μας εκομπώνουν.
Όταν μαθαίνει για τον κρυφό γάμο και την πληρωμή του πόθου, εκείνο που ο φίλος του συνήθως ονομάζει σφάλμα ή φταίσιμο, ο καρπόφορος αδίστακτα και καταιγιστικά χαρακτηρίζει πράμα με όλο το ετυμολογικό βάρος της λέξης. Και απίστο πράμα που δεν έπρεπε να γίνει, εγίνει και τον παρηγορεί, υποτίθεται, ανερώντας τελεσίδικα τα αρχικά του λόγια. Και να λογιάζεις μοναχάς πως ουρανός και μοίρα εσέ και εκείνην ακομείς τούτο το πράμα εσύρα, γιατί μηδένα γίνεται κάμω μας αναφτύνω, δίχως το θέλημα του νότο δυο το πραγμάτο κρίνω. Το ριζικό να σύστατο. Ας μην απελπίζετε λοιπόν και ας περιμένει πλότερες καλομυριές. Όμως ο φίλος του έχει πάψει να είναι πανάρετος και επομένως άξιος να ορίζει εκείνος τη ζωή του. Έχει γίνει έρμεο της μοίρας και το γνωρίζει. Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Έτσι ο καρπόφορος, παρά τις παρήγορες και μόνο υποσχέσεις του, για βοήθεια δεν έχει πια θέση στο έργο, εφόσον αποδεικνύεται αμέσως ότι ο καρπός που φέρει δεν είναι ακόμα δυνατόν να επιδοθεί. Ο κύκλος του εδώ έχει κλείσει. Εγκαταλείπει το φίλο του στη μοίρα του και πηγαίνει να γράψει τον ερωτόκριτο του. Έτσι, με τη ματέωση της εισαγωγής των ιδεών που πρεσβεύει ο καρπόφορος, στην εροφήλη κυριαρχεί η άλλη άποψη, ο κύκλος του ριζικού, ο τροχός της τύχης, που προβάλλει ο σύμβουλος λίγους μόλις στίχους πιο κάτω. Η ασυστασά στην τύχη των ανθρώπων, όπως μας έχει προειδοποιήσει ο Χάρος στον πρόλογο και όπως τονίζεται με κάθε ευκαιρία σε όλο το έργο. Με δύο μερικές εξαιρέσεις. Ο Πανάρετος ανακαλεί μια φορά εκείνα τα πρώτα λόγια του φίλου του, όταν ο φιλόγονος, που πιστεύει πως το ριζικό του χίλιες χαρές καθημερινό δίδει το γερατιό του, τον προστάζει να πείσει την αεροφύλη να δεχτεί τις προξενιές και τα επιστρατεύει πριν επιχειρήσει η Σμάτη να τις αποτρέψει. «Τσιφρώνει μου στο ριζικό κι όλους τσιπροκομμένους, πάντα χεράμενους κρατεί και καλοκαρδισμένους». Και η αφεντιά σου ανάμελη δεν καρτερεί να πάρει από στανε γεννήθηκε και μια από κοινό χάρη. Μα με τις στράτες της αρετής το κάνεις και γυρεύγει, τσικόπου σου τους ευγενικούς δίκαια να σαν τιμεύγει. Όμως και τούτα είναι γαλλιφίσματα, γεννήματα του φόβου. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, ο ήρωας μας το έχει ήδη δηλώσει κατ' επανάληψη, ότι είναι υποχείριο της μοίρας, το ρόλο της οποίας, συνεπέστατος, δεν αμφισβητεί ούτε στιγμή. Όπως ούτε στιγμή δεν πάβει να θεωρεί σφάλμα, φταίσιμο, την κρυφή ένωσή του με την αγαπημένη του. Ούτε η αεροφύλη αρνείται την ύπαρξη της μοίρας, το ρόλο του ριζικού, κάθε άλλο. Εκείνη όμως, πιστή στο όνομά της, είναι βέβαιη πως σφάλμα ποτέ δεν έκαμε με τέτοιο νιόν αντάμι παντριά να κάμει, μάλιστα σε αντίθεση με τον αγαπημένο της, μηδέ το λογισμό της μεταγνωμός δεν πολεμά. Και συναφώς, εκείνη είναι που πιστεύει πραγματικά στις αξίες που προβάλλει ο καρπόφορος και τις υποστηρίζει θαραλέα στην τέταρτη πράξη μετά την αποκάλυψη του γάμου της. Δεν θέλω να πω, γιατί καλιά το ξεύρεις παραμένα, πως όλοι γεννηθήκαμε στη γη από κύριν ένα και πως γδυμνούς μας έκαμε να πέφτομεν η φύση μόνο στους ανθρώπους διαφορά για να μη δε χαρίσει, για να κοπιά με τσαρετή στις στράτες να γυρεύγει πάσα κι αν ίστο δίνεται τσάλους να περισσεύγει και πως η γνώση και η αντριά και η χάρη της αντάμι τσι βασιλιάδες μοναχά στον κόσμο είχαν κάμει. Καλά κι αλλάξαν οι καιροί κι η τύχη σαν ποδίζει τις ανθρώπους από φρόνιμους και δυνατούς γνωρίζει. Για εκείνο δεν τιμάται πλιό κι αν ίσως αν τυχαίνει κι η αρετήσα βλέπουμε γδυμνή στον κόσμο πιένει. Προσπαθεί βάσει αυτό να δώσει λύση. Αν ο φιλόγονος αποδεχτεί τον Πανάρετο ως άντρα της μοναδικής κληρονόμου του, στέκει στο θέλημά του να τον κάνει έτσι πλούσιο και αδυνατότατο και βασιλιό μεγάλο. Κύριε, καλιάνε κάτεχε γης χαμηλοβγαλμένος, με πλήσες διάξες και αρετές και χάρες στολισμένος, παραπάς ένα βασιλιό πλουσότατο από τόπους και απαρετές φτωχότερο παρά μικρούς ανθρώπους. Ένα τολμηρό βήμα πιο μπροστά από την νοσταλγία του χρυσού αιώνα στο δεύτερο χωρικό. Ή μήπως οι κορασές γνωρίζουν καλύτερα από την αεροφύλη ότι τώρα είναι η περηφάνεση ερχομένη που με τσιτιμής περιντημένη το όνομα τη λευτεριά σκλαβώνει. Η
κοφτή αντίδραση του ανένδοτου φιλόγων δικαιώνει τους φόβους του χώρου. Όπουν τα πλούτη οι αρετές και οι χάρες κατοικούσι, κι εις πάσα τόπο φρόνιμοι πάντα κρατούνται οι πλούσιοι. Στο τέλος αυτής της μακράς σκηνής υποκύπτηκε η ηρωίδα μας. Σταδιακά κάμπτεται και εν τέλει παραδέχεται το φταίσιμο. Έτσι έχει υπογράψει τη θανατική καταδίκη της και την υποταγή στο πρικί της ριζικό και την αντίδικη της μοίρα. Ο Πανάρετος ούτως ή άλλως λίγο πείθη, ψελίζοντας μικρό μέρος από όσα άκουσε να λέει ο φίλος του. Ούτε όμως η Αεροφύλη καταφέρνει να προβάλλει ολοκληρωμένη την αντίληψη που εκφράζει ο Καρπόφορος. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται γδυμοί, χωρίς διαφορά μεταξύ τους, σε ένα κόσμο που η χάρη του όποιου Θεού έδωσε κοινό σε όλους. Επομένως δεν είναι το ριζικό που ψηλώνει τον άνθρωπο, αλλά οι αρετές, η προθυμιά και η κόπη, οι καλές διάξες, η γνώση, η αντριά και οι χάρες, η ευγενιά, η τάξη, η φρόνευση. Ή βέβαια το αντίστροφο. Κατεξοχήν εδώ η περίπτωση του φιλόγονου, για τον οποίο το μόνο που μετράει είναι η μπόρεσή του και το πλήγμα που εκείνη δέχτηκε από τον κρυφό γάμο, καταδικασμένο επομένως για τα πολλά του κρίματα χάριν αυτής να θανατωθεί από τον εξωγερμένο χορό. Η Αεροφύλη και ο Πανάρετος, ανέτοιμοι τόσο στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους να ανταποκριθούν πλήρως στις ιδέες που κομίζει ο Καρπόφορος, είναι και το γνωρίζουν ή το διαισθάνονται εξ αρχής, επίσης καταδικασμένοι. Με τις αρετές που προβάλλονται τόσο επίμονα στην Αεροφύλη, συστήνονται εξ αρχής στον ερωτόκριτο ήρωές του. Καλή, χάρες, αρετές, αρετή, ευγενιά, τάξη, αντριά, φρόνεψη ιδίως και γνώση, φιλομάθεια επιπλέον και τέχνη του λόγου πρωτίστως και όχι μόνο. Ο ρωτόκριτος και αρετούσα βρίσκονται νικημένοι και αυτοί από τον παντοδύναμο έρωτα. Γνωρίζουν το σφάλμα τους. Εδώ όμως δεν πρόκειται για σφάλμα όπου στην τιμή να αγγίζει και πληγώνει. Κάτι τέτοιο, όπως έχει δείξει η Αεροφύλη, ο θάνατος δεν το σωπά, το μνήμα δεν το χώνει. Όπως γνωρίζει ο Καρπόφορος και τονίζει ο Πολύδωρος και όπως καλά αντιλαμβάνονται οι δύο ερωτευμένοι, το σφάλμα έγκυται στο ότι ο έρωτας σκλαβώνει, παίρνει την εξά, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το λογαριασμό, με το νου και εν τέλει με την ίδια την ανθρωπιά. Ανάθεμα τον έρωτα με τα καλά τα κάνει και πως κομπώνει και γελά τη φρόνεψη και σφάνει. Σποσάδικα, σποσάπρεπα τον άνθρωπο μπερδένει και όπου τον έχει για κριτή ή συντασφάλμα μπαίνει. Έτιας λογής η πεθυμιά και ο πόθος τους πειράζει, που μέσα σε αυτή τη σκότηση του νου βιάζονται να ζητήσουν από το βασιλιά το γάμο τους. Ο πεζόστρατος επιχειρεί την προξενιά, φέρνοντας ξόμπλια απόμακρα, πράγματα περασμένα και παραπέμποντας έτσι ευθέως στο δεύτερο χωρικό της Αεροφύλης και στα λόγια της ίδιας της ηρωίδας. Ουσιαστικά όμως συγχρονιζόμενος με τον Καρπόφορο. Λέγει, «Στους παλαιούς καιρούς που σαν μεγάλοι ανθρώποι, τα πλούτη και βασίλεια εκράζονταν εκόπη, επειδή τιμούσανε πολλά τις αρετής τη χάρη, παρά τις χώρες, τις αφεντιές, τα πλούτη, το λογάρι, και σμίγασι τα τέκνα τους οι αφέντες οι μεγάλοι, με τους μικρούς, όπου χασιν γνώση, αντριά και κάλλη. Όλα τα πλούτη και οι αφεντιές εσβήνουν και χαλούσι, και μεταλλάσσουν, και η καιρή συχνιά τα καταλούσι, μα η γνώση εκεί που βρίσκεται και τις αρετής τα δώρα, ξάζω άλλο παρά βασιλιά, παρά χωριά και χώρα. Ουδοτροχός δεν έχει εξάν, ως θέλει να γυρίσει, τη γνώση και την αρετή ποτέ να καταλύσει». Όπως δεν θα παραλείψει να επισημάνει ο ίδιος το βασιλιά του, παίρνοντας τελευταίος το λόγο στο έργο, η ευτυχής κατάληξη τον δικαίωσε. «Θωρίστα εδώ τα λόγια μου, το πώς επιβεβαιώσα, φαρώ να τα μετάνιω, σωστά μου είπε αυτήν η γλώσσα». Ασφαλώς το πρώτο βήμα έχει γίνει ήδη στην Αεροφύλη. Ο τύραννος, όπως ρητά τον αποκαλεί ο χώρος, έχει θανατωθεί και έχει αντικατασταθεί από ένα βασιλείο άξιο σε πάσα τρόπο και επιπλέον έτοιμο να παραχωρήσει τη βασιλεία σε εκείνον που θα αναδειχθεί άξιος για αυτήν. Ο Ρωτόκριτος, το παιδί του παλατιού, μόνος αυτός βουλευτής μέσα σε τόσα ρηγόπουλα και αφεντόπουλα που εκέρδεσε τα δώρα στην Κιόστρα και μια πρώτη νίκη για τη χώρα του. Με τον καιρό και με την αντριά, τα κάλλη βέβαια, την ευγένεια και κυρίως τη γνώση και την αρετή, πάνω στις οποίες ουδοτροχός δεν έχει εξά,
κρίνεται άξιος για τη βασιλεία, την αρετή και την πλήρη αντιστροφή της μοίρας του πανάρετου. Και η αρετούσα, η ηρωίδα μας, εκτός από τις βεβαιωμένες αρετές της και το επιστέγασμα της τιμής, που τη στέφει με το όνομα αρετή και όχι με πάσα ανεπιφύλαξη πανάρετη, έχει και τη συμπαράσταση της νένας της, της Φροσύνης, η οποία υπερβαίνει το χρυσό νόμο που εκπροσωπεί η νένα της Σεροφύλης και δικαιώνει πλήρως τον εφρόσινο αναγραμματισμό του ονόματός της. Πέρα από τις αναμενόμενες νουθεσίες της για το πρεπό, όμως και την έμφαση της στη δύναμη της υπομονής και της ελπίδας, γιατί ο καιρός τα πράγματα χίλιες φορές τα αλλάζει, όπως δεν πάβει να λέει και να σκέφτεται, εκφράζει αντιλήψεις που το Καρπόφορος είχε τολμήσει να διατυπώσει τόσο αιχμηρά. Με αφορμή το όνειρο που τάραξε την αρετούσα, λέει η Φροσύνη, «Κι αν τα ονειροφαντάσματα δύναμη είχαν τόση, τι ήξαζε το φτεξούσιο στον άνθρωπο και η γνώση. Άνθρωπος κάνει του κορμιού εκείνον όπου θέλει, έτσι καλό σαν και κακό, όχι και να του μέλει. Δεν είναι παμελούμενα, μη δω άμνηρα έχω χάρη να φέρουσι τον άνθρωπο σε βάσανα και βάρη. Ως τρώσει το κλινάρι του ο καθεής κοιμάται και πελελό τον γκράζουσι, τούτα όποιος τα διγάται». Τα κακά προαισθήματα όμως και εδώ, όπως και στην Εροφύλη, επαληθεύονται με τη φυλάκιση της αρετούσας. Και τότε να πως τη συμπαραστέκεται η Φροσύνη. «Έτσι όντε φοβηθεί κι ανείς και χάσει το κατέχει και απορριχτεί στα βάσανα και ολπίδα πλέον δεν έχει, είναι άπρεπο και άγνωστοι χάνονται, δε θελούσι, μα η φρόνιμη πολλές φορές τα δύσκολα νικούσι, κι όπου κατέχει και γρικά η σέτια πάθη αλάχη, αντριεύγει και κερδένει τη του ριζικού τη μάχη. Δεν πρέπει να απορρίχνονται, ούτε πολλά να ολπίζουν, μα με λογαριασμό περνούν εκείνοι που γνωρίζουν. Όσο κι αν βαραίνει στο ριζικό και την πρικιά της μοίρα η αρετούσα, σε εναρμόνιση με το πλήθος των σχετικών αναφορών που διατρέχουν και τον Ερωτόκριτο, έρχεται η ώρα που πράγματι θα κερδίσει οριστικά του ριζικού τη μάχη. Αυτή πάνω απ' όλα είναι η ίστατη δοκιμασία της και χάριν αυτής πρέπει να πεθάνει και ο Ερωτόκριτος. «Με τη δική σου θύμιση το ριζικό ενίκου», του λέει στο θρήνο της. Τώρα ποια ελπίδα της έμεινε? «Όμως, εδώ που εκείνη εμίσεψε και από την καρδιά μου εχάθη, εγώ δεν τα φοβούμαι πλέον του ριζικού τα πάθη. Σήμερα απόμεινα άφοβη, δεν έχω πλέον ενταλπίζει. Το ριζικό δεν το ψηφώ, η μοίρα δεν μορίζει. Θα την νικήσει με το θάνατό της, γιατί στην ψή μας δύναμη και μπόρεση δεν έχεις. Δεν είναι στον άδει ριζικά, δεν είναι στον άδει μοίρες, δεν είναι στον άδει κέρδητα και σώνησε ό,τι πήρες». Εφόσον όμως δεν βρέθηκε μαζί με τον αγαπημένο της στο θάνατο, όπως θεωρεί τώρα και όπως αποδεικνύεται αμέσως μετά, η έσχατη επιθυμία, το δεν εκάμαν τα κορμιά να κάνουν υψές στον άδει, θα ματαιωθεί, ώστε να ολοκληρωθεί και η αντιστροφή της πορείας της Σεροφύλης. Η μάχη έχει κερδιθεί και το αίτημα που κατατίθεται στην Σεροφύλη πραγματώνεται στον Ερωτόκριτο, καθώς οι ήρωες ανακτούν την εξά τους. Και αν προσέξουμε καλύτερα, θα δούμε ότι αυτό το γνωρίζουμε από την αρχή του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν και του τροχού που ώρες ψηλά και ώρες στα βάθη πιένουν και του καιρού τα λάματα που αναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Μία μοναδική φορά στον Ερωτόκριτο ο κύκλος, ο τροχός προσδιορίζεται ρητά. Δεν είναι, όπως υποδεικνύουν παραπλανητικά οι τόσες αναφορές στο ριζικό, στη μοίρα, στην τύχη, ο δικός τους κύκλος. Είναι ο κύκλος του καιρού. Ευχαριστώ.